Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζουμε να είστε πολύ καλά. Θα περάσουμε πολύ ωραία σήμερα, έχουμε πολλά θέματα. You smile. You smile. Λοιπόν, σήμερα μας βλέπετε δύο, γιατί η Ειρήνη είχε μια δουλειά. Καλά είναι, απλά έχει μια δουλειά. Ειρήνη, σ' αγαπάμε. Θα πεις εσύ το πρώτο θέμα, έτσι είναι λίγο πιο fashion. Θέλεις να το πεις εσύ? Να το πω εγώ? Ναι, μαράκι, μην πας. Θα το πω. Είσαι έτοιμη για να το πω? Α, πρέπει πρώτα να πούμε. Τι? Με ειδοποιούν από το control. Ότι κάνετε like στο You Smile στο Facebook, στα Mad Girls, αλλά και σε όλες τις εκπομπές του You Smile. Επίσης, μας βλέπετε στο www.yousmile.gr, καθώς play Web TV. Και μας ακούτε στο www.yousmile.gr, καθώς player. Ξεκινάμε λοιπόν με την εταιρεία Tom's. Μια ημέρα λοιπόν χωρίς παπούτσια στον κόσμο του Six Dogs με live και δωρεάν cocktails. Στις 29 Απριλίου που πέρασε δηλαδή, έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα του ανθρώπου από όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι λοιπόν βγάζουν τα παπούτσια τους για καλό σκοπό. Στο πλαίσιο λοιπόν του ελληνικού One Day Without Shoes, η Tom's παρουσίασε τους Egghead σε ένα acoustic live σε ένα από τα σπάνια και γι' αυτό πάντα ιδιαίτερα events στον κήπο του Six Dogs. Στο μοναστηράκι, αχ, πάρω. Θυμάστε, εκεί γνωριστήκαμε την Παναγιώτα. Ναι, όσοι πάτε εκεί να συγκινήσετε κάθε φορά. Ναι. Δεν ξέρετε ότι έχουμε γνωριστεί. Το One Day λοιπόν Without Shoes θεσπίστηκε το 2007 και αποτελεί μια παγκόσμια ενέργεια της Tom's που στόχο έχει να ενημερώσει τον κόσμο για το αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι παπούτσια στη ζωή ενός παιδιού. Είναι συγκινητικό λοιπόν, αν σκεφτεί κανείς, πως το One Day Without Shoes ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια σε μια πανεπιστημιακή εστία και τώρα γιορτάζεται από χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν το ήξερα. Εσύ το ήξερες? Εγώ το ήξερα και ήθελα να πάω, βασικά δεν ήξερα ότι θα γίνει τώρα. Οπότε λοιπόν, την Τρίτη μου μας πέρασε, του χρόνου θα πάμε, εντάξει. Ναι, θα πάμε. Γιορτάσαμε μαζί με τους Egghead στον κήπο του Six Dogs χωρίς παπούτσια. Συγγνώμη, ήταν αλήθεια χωρίς παπούτσια αυτή? Ναι, ρε. Με δωρεάν κοκτέιλ. Μεταξύ άλλων, φέτος υποστήριξαν αυτή την ενέργεια και έβγαλαν τα παπούτσια τους η Βίκη Καγιά, ο Απόστολος Τότσικας, η Μέρση Νατσάκη, ο Άγγελος Μπράτης, η Στεφανία Γιουλιώτη, ο Φώτης Βαλάτος, το χωροθέατρο Οκτάνα, η Μόνικα και η κρατική σχολική χορού. Τι λες τώρα, ρε παιδί μου? Κόσμος, πολύ. Σχολική, είπα, έχει σχολή. Ωραία. Ωραία. Τώρα θα μας πεις για την Έλληνα Παπαρίζου. Θα σου πω λοιπόν για την Έλληνα Παπαρίζου, τη Βίκη Καγιά και φυσικά την Κατερίνα Λέχου. Φιλανθρωπία λοιπόν με γυναικείο άρωμα. Είναι όμορφες, δημοφιλείς, πετυχημένες, αλλά πάνω απ' όλα είναι γυναίκες. Ο λόγος λοιπόν για την Έλληνα Παπαρίζου, τη Βίκη Καγιά και την Κατερίνα Λέχου, που ένωσαν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό και συμμετάσχουν στη φετινή εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού. Η Βίκη Καγιά νομίζω πάντα ήταν εκεί σε αυτή την εκστρατεία. Ναι. Θυμάμαι και όταν έκανε το Next Top Model που είχαν πάει σε αυτήν την εκστρατεία. Ναι. Οι τρεις κυρίες λοιπόν βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο Fashion Workshop της Βίκη Καγιά, όπου και πραγματοποιήθηκε η φωτογράφηση της καμπάνιας, η οποία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την πρόληψη, η οποία ως γνωστό σώζει ζωές. Αυτή είναι η φωτογραφία που είναι η Έλληνα Παπαρίζου με τη Βίκη Καγιά. Μία backstage photo. Ναι. Και συνεχίζω λοιπόν, περίμενα. Οι αγαπημένες κυρίες λοιπόν της Showbiz έχοντας αποδείξει και στο παρελθόν την φιλανθρωπική τους πλευρά, πόζαναν στο φωτογραφικό φακό, βάζοντας και ίδιες το δικό τους λιθαράκι σε αυτόν τον ιερό σκοπό. Να βλέπουμε και άλλη φωτογραφία. Εδώ είναι η Έλληνα Παπαρίζου, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια Βίκη Καγιά θέλησε να δώσει μια μικρή γεύση από τα backstage της φωτογράφησης στους θαυμαστές της μέσα στο Instagram. Είσαι έτοιμη? Ναι! Σίγουρα! Ναι. Τέλεια. Ξεκίνησε λοιπόν το tour του Σάκη του Ρουβά. Ξεκίνησε λοιπόν το περασμένο Σάββατο στο κλειστό γήπεδο Taekwondo στο Φάλιρο, η περιοδία του Σάκη του Ρουβά μπροστά σε πλήθος κόσμου που έσπευσε να αποθεώσει τον Έλληνα Σταρ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραίο ήταν. Το ότι έκλεισε η φωνή μου όταν πήγα, κατά τη διάρκεια και όταν πήγα σπίτι δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν το περίμενα. Τον έβλεπες, ήταν μακριά. Ήμουνα πολύ μπροστά στη σκηνή. Και συνεχίζω λοιπόν. Την αυλαία του εντυπωσιακού σοου άνοιξαν η DJ και παραγωγός Ξενιά Γκάλη και η Boys & Noize. Χαμός τους Boys & Noize, δεν μπορείς να φανταστείς, πραγματικά. Λίγο αργότερα λοιπόν, στη σκηνή του κατάμεστου σταδίου, ανέβηκε η Ελένη Φουρέιρα, η οποία έχει αδυνατήσει, έχει κάνει ένα τέλειο μαλλί. Το ζήλεψα. Το είδα. Το ζήλεψα πραγματικά. Και ήταν μια θέα όπως πάντα. Η τραγουδίστρια λοιπόν ερμήνευσε τις περισσότερες επιτυχίες της, ενώ ξεσήκωσε το κοινό με την καυτή της εμφάνιση. Τη σκητάλη λοιπόν στη συνέχεια πήραν η Ονειράμα με τον Θοδωρή Μαραντίνη, μάλιστα να διακόπτει για λίγα δευτερόλεπτα τη συναυλία για να βγάλει μια σελίδα φωτογραφία για να την ανεβάσει στα social media. Η εντυπωσιακή λοιπόν είσοδο έγινε φυσικά ο Σάκης Ρουβάς μέσα σε αποθέωση.
Μάλιστα. Ο Superstar ξεκίνησε την συναυλία του με το νέο του κομμάτι Σε Πεθύμησα και παραδέχτηκε στο κοινό πως του έλειψε αυτή η επαφή, ερμηνεύοντας για τις επόμενες δύο ώρες παλιές και νέες του επιτυχίες. Πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Ναι. Εντάξει. Έβγαλε το σακάκι από το μαύρο, έμεινε με το πουκάμισο. Να, να. Σάκι! Να, Νίκη Φουρέιρα! Νάτος, νάτος. Αυτό δεν το είδες να φωτογραφίσω. Όχι, είχα. Έλειπα. Τέλεια. 7 Μαΐου λοιπόν θα βρίσκεται στη Λάρισα στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης. Τα εισιτήρια γενικότερα για το tour αυτό είναι, ξεκινάνε από την τιμή 10 ευρώ, 15, 25 και 40 ευρώ. Αμέσως μετά είναι στη Θεσσαλονίκη, στο κλειστό γήπεδο ΠΑΟΚ Μαράκι μου, στις 8 Μαΐου. Και στη συνέχεια στην Ξάνθη, στο κλειστό δημοτικό αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμυρίδης. Στις 9 Μαΐου. Θες να μας πεις για την Ξενιαγκάλη. Ναι, μια 20χρονη λοιπόν που αξίζει να γνωρίσεις, να δεις και να ακούσεις πριν όλοι αρχίσουν να μιλάνε για εκείνη. Η Ξένια Γκάλη λοιπόν δεν είναι ακόμα μια Ελληνίδα τραγουδίστρια που κάνει προσπάθειες για καριέρα στο εξωτερικό. Μεγαλωμένη στην Αθήνα λοιπόν, μένει πλέον μόνιμα στη Νέα Υόρκη και έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο singles αλλά και το αντίστοιχο ολοκληρωμένο βίντεο κλιπ της. Με άπλωτη θηλυκότητα αλλά και το πολύπλευρο ταλέντο της, η 20χρονη Ξένια Γκάλη, που γράφει ίδια τους στίχους αλλά και τη μουσική των τραγουδιών της, έχει καταφέρει μεταξύ άλλων να κερδίσει την τέταρτη θέση στο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Creative Talent Contest 2009 και πιο. Ρε! Τι λες, ρε! Να! Καλά. Αυτό δεν το περιμέναμε! Αυτό ναι, δεν το περιμέναμε! Όλα μιλάς! Τίποτα άλλο! Πες μέσα, κάνε ένα. Στην παρέα μας, παιδιά, έχουμε την Αγγελική. Και δεν τα ξέραμε! Έχω να σας πω. Κάτσε. Άκουγα ένα ψου 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 και λέω θα είναι η Ειρήνη. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν εκεί, στη Νέα Υόρκη, όπου και κλείθηκε να παρουσιάσει κομμάτια της μπροστά στους κορυφαίους παγκοσμίους μουσικούς παραγωγούς, ανάμεσά τους η παραγωγή των Kanye West, Lil Wayne, Drake και Eminem. Παράλληλα δίνει το στίγμα της ως μια άκρως επιτυχημένη DJ με παρουσιάσεις σε clubs όπως πολλά του Λονδίνου, της Ήμπιζας, αλλά και του Μαϊαμίου. Μαϊαμίου, φυσικά. Υπογράφει λοιπόν soundtracks για θεατρικές παραγωγές. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερα για εκείνη, κάντε κλικ στο xeniagalli.com. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα βίντεο βασικά από το MAD που δείχνει τους Boys Enos τότε στο Next Generation που είχαν. Τους είχε το χρυσό δίσκο. Ναι, από νομή του Boys. Και θα δούμε και συνεντεύξεις από τον Τζίνο, τον Μάριο Μπραζίλ, Boys Enos, αλλά και την Busy Boom. Φυσικά το Σόλιο Λαγάκι. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που μερικούς από αυτούς μπορούσαμε να τους είχαμε εδώ στην εκπομπή. Busy Boom, Boys Enos και Τζίνο. Και Τζίνο, ναι. Και περιμένουμε και τους άλλους. Και μετά πάμε κατευθείαν σε κομμάτια, ε. Ποια θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε την Ξένια Γκάλη, εννοείται, Out With A Bank, το Perfect, Let Me Take A Selfie, τουν. Πάμε να το ακούσουμε. Γεια σας, λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Mad Girls. Καλά. Καλά. Αυτό θα έλεγα τώρα. Λοιπόν, κάντε like σελίδα μας, usmile.gr και Mad Girls, μας βλέπετε live στο www.usmile.gr κάθετος web tv και μας ακούτε στο www.usmile.gr κάθετος player. Δεν είναι Ειρήνη εδώ πέρα. Γιατί είναι Μαρία όμως, είναι Μαρία όμως, δυστυχώς. Πες μας Μαράκι. Γιατί να χάρετε τέτοια ομορφιά. Και συνεχίζουμε λοιπόν τα θέματά μας. Εχθές παιδιά είχε The Voice. Εγώ δεν το είδα. Ήταν φανταστικό. Πήγε το κόρη. Επειδή ήμουν και από κοντά, είχε το πιο πολύ κόσμο που είχε το The Voice. Ο και κάθε φορά που τραγούδισαν. Το πρώτο τελευταίο live ήταν. Όχι, μην τελικό. Μετά είναι τελικό. Την Παρασκευή. Ήταν η Ίντιλα. Παιδιά, ήταν η Ίντιλα. Ήταν πάρα πολύ. Αλλά το, αυτό που λέγαμε το wow τη βραδιά ήταν η Ίντιλα. Αυτή ήταν φοβερή. Πολύ γλυκιά από κοντά. Ναι. Όμω μια πάρα πολύ ωραία διασκευή με τον Μιχάλη στο Βέντο. Ήταν οι Μέλισσες, ήταν η Έλενα Παπαρίζου, η Τζόρτζια των Μπλε, η Μαντό, ο Στέλιος Ρόξο, ο Βασίλης Καράς, ο Κώστας Μακεδόνας και ο Μάνης Πυροβολάκης. Έλα ρε. Τόση πολύ. Ήτανε, ρε, τραγουδούσαν μαζί με τα παιδιά. Τραγουδούσαν μαζί με τα παιδιά. Δεν τραγουδούσαν μαζί με τους υποψήφιους. Ναι, μαζί με τους υποψήφιους. Ποιος πέρασε στον ημιτελικό, όχι τελικό. Πέρασε η αρετή από το Μιχάλη τον Σταβέντο, που είχαν οριακή διαφορά με το Γιούρι, δηλαδή 2-3 ψήφους είχαν. Πέρασε η Έλενα Μαρία Κυριακού από την Δέσποινα Βαντή Κύπρια. Παιδιά, τι φωνές έχει αυτή η Κύπρος. Πραγματικά. Ναι, όλοι οι Κύπροι, αν το παρατηρήσει, έχουν πάρα πολύ ωραίες φωνές. Και η Κύπρος γενικά στηρίζεται, παιδιά, που στέλνει στα τέτοια, σε τέτοια πάρα σώμα. Πέρασε επίσης από το μάτι του Ρώμου ο Λευθέρης ο Κιντάτος. Έφυγε ο Άλεξ, παιδιά. Εκονόμου. Ναι.
τον οποίο παιδιά τον άλλο τον οικονόμου, κάθε φορά τον παίρνει ο κόσμος. Εγώ λέω ήμουν εκεί πέρα και όλο τώρα θα φύγει, λέω Λευτέρης ο Κιντάτος, μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω θα φύγει, λέω και θα κλαίμε. Παιδιά όμως έφυγε ο Άλεξ. Και δεν το περίμενε κανείς. Μάλιστα. Οκ. Θέλετε να πω για την Ίτυλα. Άντε πες. Ίτυλα λοιπόν πήγε χτες στο The Voice. Με τη ζωντανή εμφάνιση κορυφώθηκε λοιπόν ο χθεσινός ημιτελικός του The Voice, ο οποίος μεταδόθηκε ζωντανά από τον Αντένα. Έδωσε λοιπόν και μια συνέντευξη η τραγουδίστρια στο Δημήτρη Μαυροκεφαλίδη και το Pricking Band το Σάββατο στις 11 το πρωί, δηλαδή το πέρασε. Στο MTV. Να συνεχίσω για την Ίντιλα και για τον Μιχάλη το Σαββέντο. Ναι. Η ώρα λοιπόν του ημιτελικού, η Ίντιλα και ο Μιχάλης μιλούν για την εμφάνισή του στο The Voice. Η διάσημη λοιπόν τραγουδίστρια Ίντιλα. Καλά, σίγουρα τη γνωρίζετε και έχετε τραγουδήσει τη μεγάλη επιτυχία. Γιατί φαντάζομαι να ξέρετε τους τύπους, έτσι. Dernier Dance, νομίζω. Η οποία σαρώνει στα ραδιοφωνικά charts. Ήρθε την Πέμπτη στη χώρα μας και άρχισε τις πρόβες για τη χτεσινή εμφάνισή της στον ημιτελικό του The Voice. Όπως λοιπόν. Θα ερμηνεύσει, συγγνώμη, μαζί με τον Μιχάλη του Σταβέντο το hit στη σκηνή ναι. αυτού του μεγάλου show. Σε μια φοβερή διασκευή. Η κάμερα λοιπόν της εκπομπής πρωινό τρύπωσε στις πρόβες και έδειξε το υλικό στην χτεσινή εκπομπή. Το βίντεο άρχισε με την τραγουδίστρα να τους καλημερίζει σε άπτα στα ελληνικά και να δηλώνει: Χαίρομαι πολύ για τη συνεργασία μου με τον Μιχάλη, γιατί είναι ένας άνθρωπος σεμνός και δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Είναι η πρώτη φορά που μοιράζομαι το τραγούδι μου ζωντανά με κάποιον καλλιτέχνη. Από την πλευρά του Μιχάλη τόνισε: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι εδώ αυτό το κορίτσι, γιατί πρόκειται για ένα πολύ γλυκό κορίτσι. Με είχε μαγέψει με τη φωνή της, φαντάζομαι ότι είμαι αγχωμένος, ποιος εγώ που στέκομαι στο πλάι της, γιατί τη θεωρώ σπουδαία καλλιτέχνηδα. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Και να μάθουμε τη γνώμη της τραγουδίστρια για τον Νίκο Αλιάγα, αλλά και για τον ιδιόρυθμο τρόπο που συστήθηκε στο κοινό, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό της, και παράλληλα να ακούσουμε τον Γιώργο Αλιάγα να κάνει πρόβα το πώς θα την καλωσορίσει το βράδυ, το προηγούμενο, δηλαδή εχθές, στα γαλλικά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πολύ ωραία ήταν το The Voice. Ναι, παιδιά, ωραία ήταν. Έπρεπε να πάμε. Αναμένουμε για το τελικό. Που είναι την Παρασκευή. Που δεν νομίζω βασικά να το δουν πάρα πολύ. Ναι, γιατί είναι η Eurovision. Νομίζω. Αλλά δεν θα είμαστε εμείς. Είναι η Eurovision, η κανονική Eurovision. Ο ημιτελικός ο δεύτερος. Την πέμπτη ο πρώτος, την Παρασκευή. Εντάξει τώρα, μωρέ. Συνήθως ο κόσμος δεν βλέπει τους ημιτελικούς. Όχι, βάλανε το πρώτο ημιτελικό την Ελλάδα για την Παρασκευή να δούμε το The Voice. Κατάλαβες. Τα έχουν σκέψει όλα. Μα σκέφτονται. Χαμός θα γίνει, εντάξει. Για πες μας για την Grande. Λοιπόν, το πολυπόθητο ντουέτο λοιπόν της Ariana Grande με τον Iggy. Αυτόν τέλος πάντων. Είναι γυναίκα νομίζω. Α, γυναίκα. Είναι λίγο γυναίκα. Είναι μια πολύ ωραία αυτή. Τέλεια. Ναι. Μετά από μήνες αναμονής είναι πλέον διαθέσιμο ολόκληρο και έχει ήδη φανατικό κοινό. Το πρόβλημα ακούστηκε για πρώτη φορά στα μουσικά βραβεία του Radio Disney, όπου οι δύο το παρουσίασαν ζωντανά και τώρα κυκλοφορεί και επίσημα. Η ίδια η Grande ανέβασε τραγούδι στο Audio Mac. Και εκτότε οι θαυμαστές της τη χαρακτηρίζουν στο καλύτερο τραγούδι που ηχογράφησε. Ναι, είναι πολύ ωραία και θα το ακούσουμε και μετά. Όχι, έχει πολύ ωραία και άλλα ωραία τραγούδια. Και αυτοί οι Iggy έχουν βγάλει ένα τραγούδι μαζί. Mm-hmm, ναι. Αυτό το πρόβλημα. Αλλά έχει βγάλει και ένα άλλο Iggy, η Αζαλέα, όπως λέγεται. Το οποίο είναι υπέροχο τραγούδι. Αλλά δεν το έβρισκα γιατί δεν ξεκίνησε αμέσως και δεν το έβρισκα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε έναν άλλον, ο οποίος έχει πει ότι θα αποσυρθεί. Ναι, για ναι, λίγο καιρό. Όχι, έχει γυρίσει, είχε πιστέψει. Δεν είχε πει. Δεν είχε πει ότι θα αποσυρθεί. Το είχε πει, αλλά το ξαναπήρε πίσω. Μάλιστα, λοιπόν, ο λόγος του Justin Bieber, λοιπόν, ο οποίος τελευταίο καιρό δεν είναι και τόσο αγαπητός στο κοινό με αυτά που κάνει. Λοιπόν, το Hard to Face Reality είναι ένα σχεδόν ακούστικο κομμάτι και φιλοξενεί φωνητικά από τον τραγουδιστή και μουσικό παραγωγό Bio Bear. Ο Bio Bear ευχαρίστησε μέσω Twitter τον Bieber που τον κράτησε στο τραγούδι, γράφοντας ευχαριστώ Justin Bieber που με κράτησε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι στα αλήθεια μια ευλογία. Θα πούμε για την Beyoncé που έβγαλε νέο τραγουδάκι. Από τα τρία λοιπόν τραγουδάκια που κυκλοφόρησαν από το επώνυμο άλμπουμ της Beyoncé, μόνο το Drunk in Love κατάφερε να πει στο top 10 του Billboard. Καϊμένο. Αλλά και τα τρία συζητήθηκαν είτε για τους επένους που έλαβαν, είτε για τους προκλητικούς στίχους ή για το άκρος ερωτικό ύφος. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, το Pretty Hearts που θα κυκλοφορήσει τώρα θα τραβήξει και πάλι τα βλέμματα πάνω στη τραγουδίστρια, αφού και μέσα των στίχων και μέσα του βίντεο κλιπ φαίνονται οι ακραίοι τρόποι
που προσπαθούν μερικοί άνθρωποι να μείνουν όμορφοι. Το τραγούδι είναι διαχειρός Sia και έχει ξεχωρίσει από, το, από τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ. Το βίντεο κλιπ έχει κυκλοφορήσει μαζί με τα υπόλοιπα τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά τώρα ανέβηκε και στο Vevo. Δείτε το βίντεο κλιπ του Pretty Hearts εδώ. Θυμάσαι που σας είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ήταν αυτό που έδινε στην αρχή η Katy Perry, αλλά δεν απάντησε η Katy Perry, μετά το έδωσε στη Ριάννα, αλλά ότι η Ριάννα απάντησε και το πήρε Beyoncé κατευθείαν. Αυτό ήταν. Ναι. Ό,τι θέλω να το βίντεο πήρω. Δεν είναι το βίντεο κλιπ, είναι το... Teaser. Όχι, το backstage video. Backstage video. Να πούμε ότι σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ ή... του βίντεο κλιπ μάλλον. Του βίντεο κλιπ. Μελίνα Ματσούκας. Ναι. Το Μελίνα δεν θυμόμουν, το Ματσούκας το θυμόμουν. Με τη Δήμητρα Ματσούκα έχει μια σχέση. Να πω χειρισμό στον Ορφέα. Παύρο γραφή ή προφήνσενση. Πείτε του προφήνσενση. Καλή επιτυχία. Πείτε του καλή επιτυχία, Ορφέα. Άμα σου λέμε εμείς, είναι εγκυμένη επιτυχία. Χρόνια πολλά, Τζοβάνα, κορίτσι μου. Χρόνια πολλά να κοιμάσαι. Χρόνια πολλά. Εγώ ότι στα παχτέ. Συγχαρητήρια, εγώ δεν μπορούσα χωρίς κοιμόμουν. Δεν πειράζει. Έγραφε σήμερα το κορίτσι μου. Και ήθελα να δώσω πάρα πολλά φιλιά γιατί νομίζω μας βλέπει. Χρόνια πολλά, ότι επιθυμίσατε εκατοστήσεις. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, μας λείπεις και ευχόμαστε τα καλύτερα. Με επιτυχίες. Και λοιπόν, μιας που λέμε τώρα για την Beyoncé, να πούμε ότι θα βγει σε περιοδία μαζί με τον άντρα της, τον Jay-Z. Δύο λοιπόν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του πλανήτη ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια περιοδία που σίγουρα θα αφήσει εποχή. Το ζεύγος Beyoncé και Jay-Z ξεκινά την περιοδία On The Run στις 25 Ιουνίου και η προπόληση των εισιτηρίων έχει αρχίσει από τις 30 Απριλίου. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί 16 συναυλίες που θα κρατήσουν μέχρι τις 5 Αυγούστου, αλλά σύντομα θα αποκαλυφθούν και οι υπόλοιπες ημερομηνίες. Από τις πωλήσεις, ένα δολάριο θα πηγαίνει για καλό σκοπό. Λοιπόν, και σύντομα θα έχουμε και τις επόμενες και περισσότερες λεπτομέρειες. Λέτε να είμαστε μέσα στις χώρες που θα επισκεφτούν. Αφού έχουν ήδη 16, δεν νομίζω. Και τι όχι. Πότε δεν ξέρεις. Θα έρθει η Lady Gaga 19 Σεπτεμβρίου, παιδιά, και θα πάμε. Πόσο θα αντέξουμε, θα έρθει η Lady Gaga, θα βρούμε την πλασίδα. Θα πάμε, έτσι. Πόσο θα αντέξουμε. Εννοείται. Πάμε να ακούσουμε Justin Bieber, Hard to Face Reality και Ariana Grande μαζί με την Iggy Azalea. Problem. Και επιστρέφουμε. Να σε βάλω το τραγούδι. Γεια σας, επιστρέψαμε. Λοιπόν, Demi Lovato λοιπόν και Selena Gomez. Γιατί, τέλος πάντων, ξεχώρισαν στα Radio Disney Music Awards. Μπορεί η εμφάνιση της Ariana Grande να έκλειψε την παράσταση στα προχθεσινά Radio Disney Music Awards, δεν ξέρουμε αν ήταν προχθές, τέλος πάντων. Ωστόσο, οι μεγάλοι νικητές των βραβείων θα μπορούσαν να μην τραβήξουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας. Demi Lovato λοιπόν, Selena Gomez, Taylor Swift και One Direction ξεχώρισαν στις σημαντικότερες κατηγορίες. Το καλύτερο λοιπόν μουσικό group κέρδισαν οι One Direction, καλύτερος καλλιτέχνης Justin Timberlake, καλύτερη καλλιτέχνης Demi Lovato, καλύτερο τραγούδι της χρονιάς Come and Get It, Selena Gomez. Πού είναι Justin Bieber, παιδιά, πουθενά. Όχι, μάλλον όχι. Και το καλύτερο ερωτικό τραγούδι Still Into You, ναι. Paramore. Φανατικότεροι θαυμαστές ήταν οι θαυμαστές της Taylor Swift. Πολύ συζητημένος καλλιτέχνης ήταν η Selena Gomez. Συγχαρητήρια. Και βραβείο ήρωα εντός εισαγωγικών το κέρδισε η Shakira. Γιατί η Κολομβιανή τραγουδίστρια έλαβε λοιπόν το τιμητικό βραβείο Hero, με το οποίο αναγνωρίζεται για την εισφορά της σε φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως η UNICEF, Habitat for Humanity και One Foundation. Αλλά και για τη δική της Barefoot Foundation, που δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει τα ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση των παιδιών και των δύο φίλων. Άμορφη, μπράβο της. Συγχαρητήρια. Congratulations, Shakira. Μπράβο. Love and peace. Κάτσε να μου στείλει μήνυμα τώρα, μας βλέπει και... Μας πήρε το πικέ τώρα, εντάξει, ναι. Ναι, ναι, καλά. Ο Justin Bieber, λοιπόν, φαίνεται πως σχεδιάζει να κάνει πρόταση γάμου στη Selena Gomez. Να δούμε και τη φωτογραφία και παράλληλα να σας τα λέμε κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, λέει, με αυτούς τους δύο δεν είναι να ανησυχούμε και πολύ. Αργά ή γρήγορα πάλι μαζί θα τους δούμε. Το έχουν κάνει πια συνήθεια. Πραγματικά την σχέση τους έχει γίνει serial. Γιατί αγχωθήκαμε πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Εμείς. Εμείς αγχωθήκαμε. Εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες. Και εγώ, παιδιά, έλεγα τώρα θα του πει ναι, όχι, τι θα του πει. Όπως λοιπόν και αν έχει ο τραγουδιστής του Boyfriend, ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία την οποία είδαμε από το Central Park και έγραψε από κάτω: περίμενα να έρθω εδώ για να κάνω την πρόταση γάμου στη μελλοντική σύζυγό μου. Όμως, κάποιες φορές τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, να πω για τους Paramore που προκαλούν τον Justin τον Bieber. Αυτό λοιπόν είναι το εξώφυλλο του single Ain't It Funny των Paramore. Σας θυμίζει κάτι? Για να το δούμε. Σας θυμίζει λίγο κάτι? Το design λοιπόν είναι ακριβώς ίδιο με το εξώφυλλο του δίσκου Believe του Justin Bieber. Ο ίδιος το έφτιαξε. Οι fans λοιπόν ενθουσιάστηκαν με την ιδέα, ενώ ο λόγος που το έκαναν αυτό παραμένει αγνωστός. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Paramore Ain't It Fun.
Fans. One Direction, You and I. Και Tiger Wait for a Minute μαζί με Justin Bieber. Και επιστρέφουμε. Ποιον κορδεύει λοιπόν η Lily Allen? Όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, στο καινούργιο της βίντεο κλιπ μιλάει για Beyoncé, για Rihanna και αυτά. Η Lily Allen λοιπόν αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτούς που ισχυρίζονται ότι σε πρόσφατη εμφάνισή της το Σάββατο που μας πέρασε μιμήθηκε κορδευτικά την Beyoncé στο Drunk in Love. Να θυμίσουμε ότι το Seasons της Lily Allen κυκλοφορεί στις 5 Μαΐου και όπως ισχυρίζεται και η ίδια ουδέ μία σχέση έχει με το περσινό Jesus του Kanye West, δηλαδή Seasons Jesus. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό βίντεο και βγάλετε τα συμπεράσματα εσείς. Νέο βίντεο κλιπ λοιπόν για τις Little Mix. Okay, για ποιο λόγο να το πούμε αυτό? Ωραία, το είπες, πες κάτι άλλο, τώρα ένα άλλο θέμα. Είπες μπράβο το κορίτσι, καλό τάξιτο, πάρα πολλά views. Να το χαίρετε την Little Mix. Ακυκλοφόρητο λοιπόν τραγούδι του Michael Jackson παρουσιάστηκε στο iHead Radio Music Awards. Μία έκπληξη λοιπόν, περίμενε τους fans του Michael Jackson τα χθεσινοβραδινά, λέμε τώρα, Music Awards, όταν στη σκηνή εμφανίστηκε ο Usher για να παρουσιάσει το κυκλοφόρητο κομμάτι του Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Το τραγούδι γράφτηκε και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον αδικοχαμένο Star το 1983, ενώ θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ Escape που θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου. Μάλιστα, να. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ένα απόσπασμα. Χειρίσαμε. Πού είχαμε πάει, ρε παιδιά? Συγγνώμη. Μου έλεγε για κότες. Πήραμε δύο κοτοπλάκια, τόσα δύο κίτρινα και είναι τόσο γλυκά. Για Bob Dylan θα πω. Ναι. Το ιδιόχειρο σημείωμα από τον Bob Dylan με τους στίχους του Like a Rolling Stone πρόκειται να δημοπρατηθεί μέσα στον Ιούνιο από έναν οίκο με την τιμή εκκίνησης να αναμένεται να ξεκινήσει από το 1 εκατομμύριο δολάρια. Για να δούμε που θα καταλήξει λοιπόν αυτό το σημείωμα, το οποίο θα το ήθελαν όλοι οι φίλοι της μουσικής, αλλά πολύ λίγοι έχουν τη δυνατότητα να το αποκτήσουν. Και άντε δε. Και μαζί με την Lady Gaga, του Placebo, τον Bob Dylan που περιμένουμε να έρθουν στην Ελλάδα. Θα έρθουν και οι Him. Παιδιά, πραγματικά. Πόσο ακόμα θα αντέξουμε. Η γνωστή Him. 29 λοιπόν Απριλίου ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για την εμφάνιση των Him την Παρασκευή 1η Αυγούστου στο Stage Volume 1 στο Μοναστηράκι. Τα πρώτα λοιπόν εισιτήρια θα κοστίσουν 26 ευρώ, ενώ μετά την εξάντλησή του η τιμή θα διαμορφωθεί στα 29 ευρώ. Η τιμή του εισιτηρίου στην είσοδο θα είναι πάλι στα 29 ευρώ και τα σημεία προπόλησης είναι Αθήνα Ticket House Πανεπιστημίου εντός της Πανεπιστημίου 42 εντός της ΤΟΑΣ, Reload Stores Πανεπιστημίου 54 και ναι, μπορείτε να παραγγείλετε, να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο www.ticketpro.gr και tickethouse.gr. Για την αγορά λοιπόν των εισιτηρίων μέσω ίντερνετ ή μέσω πιστωτικής κάρτας θα υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τελική τιμή του εισιτηρίου. Μάλιστα! Θέλετε να πω! 1 Αυγούστου Him και 8 Αυγούστου Placebo. Και 19 Σεπτέμβρη. Μην Σεπτέμβρη, Κάγκα! Για πες μας για τους καλλιτέχνες. 10 τραγουδιστές που δεν καταλαβαίνουμε τι λένε και οι κορυφαίες παρανοήσεις των στίχων όλων των εποχών. Ας το παραδεχτούμε λοιπόν, δεν είναι ντροπή. Την έχουμε πατήσει πολλές φορές τραγουδώντας αμέριμνη το αγαπημένο μας κομμάτι με στίχους δικής μας εφεύρεσης. Πολύ αργότερα μαθαίνουμε πως τόσα χρόνια λέγαμε λάθος στα τραγούδια. Ορισμένα μάλιστα συνεχίζουμε ακόμη να τα λέμε λάθος. Μια έρευνα λοιπόν που έγινε από μια εταιρεία ανάμεσα σε 2.000 άτομα αποκάλυψε πως η Lady Gaga, ο Prince, ο Bob Dylan είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που δυσκολευόμαστε περισσότερο να καταλάβουμε τι τραγουδάνε. Περίπου το 1 τρίτο λοιπόν, το 28% δεν μπορεί να καταλάβει τι μουρμούρισμα του Όζη, ενώ το 22%, ορίστε το 22% δυσκολεύεται πολύ με την Gaga και τον Τζιμαϊκανό Shaggy. Παρακάτω λοιπόν, θα πούμε κάποιους από τους καλλιτέχνες οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Το πω εγώ. Πες. Ozzy Osbourne, Lady Gaga, Shaggy, Sean Paul, Jay-Z, Rihanna, Miley Cyrus, Jimi Hendrix, Prince και Bob Dylan. Bob Dylan. Αλλά επειδή ξέρω, θα πω Bob Dylan. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Lord Teen και Fade. Can Let Go και επιστρέφουμε. Can Let Go. Επιστρέψαμε. Οι δυο μας. Ναι, και εκεί πάλι έφυγε. Για πες μας για την Ριάννα. Η οποία φωτογραφήθηκε για το Vogue της Βραζιλίας. Μπορεί λοιπόν η Βραζιλία να είναι γεμάτη από εντυπωσιακές γυναίκες, όπως και η Ριάννα είναι εντυπωσιακή νομίζω. Η τραγουδίστρια πρόσαρε στο φακό ενός πολύ γνωστού φωτογράφου σε καυτές πόζες, χαρίζοντάς μας μάλιστα δύο εναλλακτικά εξώφυλλα.
Πανέμορφη εδώ, πανέμορφη. Ναι. Έχει καλό. Ναι, θα σου πω για την Kim. Μπορεί η Άννα Wintour να θεωρείται υπεύθυνη για το εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue με την Kim Kardashian και τον Kanye West, αλλά στην πραγματικότητα η ιδέα είναι και στην έτερη μεγάλη κυρία του περιοδικού. Αυτή η κυρία λοιπόν μίλησε στους Financial Times για την αμφιλεγόμενη απόφαση να φωτογραφηθεί το reality ζευγάρι για τη βίβλο της μόδας. Όπως αποκάλυψε, η μεγάλη στυλίστρια, η ιδέα ήταν δική της. Έπρεπε να κάνουν ένα editorial με ένα γάμο. Κατά πάσα πιθανότητα, η Άννα τους είχε κατά νου, αφού είχε δει πολύ τον Kanye West τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό πρότεινε να φωτογραφήσουν, να φωτογραφηθούν ισοσίες. Δηλαδή, όχι η Kim Kardashian και ο Kanye West. Αυτό σκέφτηκε λοιπόν ότι δεν υπήρχε λόγος να το κάνουν με ισοσίες, αλλά με το πραγματικό ζευγάρι. Μιλάμε για τη Vogue που αποκάλυψε η 73χρονών φασιονίστρια. Γιατί όμως μια από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες των εκδόσεων αποφάσισε να βάλει στο εξώφυλλο του περιοδικού την Kardashian? Πραγματικά πιστεύω, είπε, ότι αντιπροσωπεύει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή της κουλτούρας μας. Με συνεπαίρνει με τον ίδιο τρόπο που με συνεπαίρνουν οι άνθρωποι που βλέπω στο δρόμο ή το μετρό, δήλωσε. Θα μας πεις για την All Star συνεργασία. Θα σου πω για μια All Star συνεργασία η οποία έρχεται. Και είναι ένας ιδιότυπος συνδυασμός με το απόλυτο line-up που σηκώνει για κάποιους. Η Duran Duran, ο John Κάτι και ο Mark Ronson ενώνουν κιθάρες και δυνάμεις με το αποτέλεσμα να μοιάζει, παρότι δεν έχουμε ακούσει προς ώρας τίποτα, εγγυημένο. Αντυπομονούμε λοιπόν για το πρώτο δείγμα. Τέλειο θα είναι, νομίζω. Εγώ. Δεν ενθουσιάζεσαι. Καλά, άσε. Θα μας πεις για το επόμενο εσύ, γιατί νομίζω για εσένα είναι το επόμενο. Θα σου πω. Για το επόμενο. Για το επόμενο. Κάνω έτσι γιατί. Ξέρω γιατί φαίνεται. Επειδή είναι άσπρα και τα δικά μου είναι γαλάζια. Ίσως, ας πούμε. Φαίνεται ότι είναι λίγο γαλάζια. Τέλος πάντων, θα σας δείξουμε τα πιο hot manicure του Instagram. Λοιπόν, η μανία μας λοιπόν με τα νύχια στο Instagram είναι πλέον παροιμιώδης. Καθώς θα λέμε, πάμε να δούμε και τις φωτογραφίες. Χαρά σε Θεά. Σήμερα λοιπόν δεν κρατηθήκαμε και συγκεντρώσαμε όλα εκείνα τα manicure που μας έχουν. Απλά ξετρελάνε τόσο καιρό. Πρόκειται για τα πιο όμορφα του Instagram, γιατί δεν έχω αναβάσει ακόμα τα δικά μου. Και όταν τα δείτε, θα συμφωνήσετε μαζί μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αχ. Είναι πολύ καλοκαιρινά όλα. Το έχω προσπαθήσει να το κάνω αυτό και το είχα κάνει. Αυτό έχει τόσο βασικά, γιατί έχει μαύρο και δεν μου αρέσει. Αυτό είναι με ζηλοτέιπ απλά, είναι πολύ εύκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ chic. Ναι, πολύ ωραίο όμως. Ωραία, ναι. Αχ, αυτό το έχω κάνει. Και είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτό εντάξει. Αυτό σαν καρπούζι είναι, ρε παιδί μου. Καρπούζι. Δεν μοιάζει λίγο σαν καρπούζι. Μα συγγνώμη. Θες να πω για αυτό το διαγωνισμό που γίνει με τα νύχια. Φυσικά. Το βρήκα. Θέλω να ακούσω. Συγχαρητήρια. Μια ιδέα λοιπόν που μπορεί να σε στείλει στις κάνες και να αλλάξει καρδιά. Αυτό προσέξτε το, ακούστε το, γιατί μπορεί να γίνεται διάσημο αυτό. Δείξε τα νύχια σου. Αν είσαι λοιπόν νέος, δημιουργικός μέχρι και 28 ετών, ο διαγωνισμός Young Lions Competition Greece μπορεί να σε στείλει στις Κάνες για να διαγωνιστείς στη διεθνή διαγωνισμό Cannes Young Lions και να αλλάξει καριέρα σου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαγωνιστούν σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες που είναι print, cyber, film και design. Σοπα. Και θα κληθούν να δημιουργήσουν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα μια διαφήμιση κοινωνικού περιεχομένου για έναν μη κερδοσκοπικό σκοπό. Συγκεκριμένα, θα έχουν στη διάθεσή τους 24 ώρες για να δημιουργήσουν μια έντυπη καταχώρηση για την κατηγορία print ή καμπάνια για τα social media για την κατηγορία cyber ή και εταιρική ταυτότητα για την κατηγορία design ή 48 ώρες για τα γυρίσματα, το μοντάρισμα ενός διαφημιστικού spot 60 δευτερολέπτων για την κατηγορία film. Οι νικητές του πρώτου βραβείου της κάθε κατηγορίας θα έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις Κάνες και να συμμετέχουν στο διεθνή Young Lions Competition που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του International Festival of Creativity και άρα να διεκδικήσουν μία θέση στους καλύτερους νέους διαφημιστές του κόσμου. Ωραίο αυτό. Ο διαγωνισμός λοιπόν Young Lions Competition Greece, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία σε νέους δημιουργικούς από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν μία από τις πρώτες θέσεις που τους στέλνουν στις Κάνες, άλλαξε τον τρόπο υποβολής των έργων. Γιατί κάποιος πούμε μπορεί να είναι στην Καρδίτσα. Πρέπει να είναι στην Αθήνα. Παλιά έπρεπε να είναι στην Αθήνα. Τώρα θα γίνει από το ίντερνετ. Πλέον λοιπόν η διαδικασία θα γίνει εξ ολοκλήρου online. Καθώς το brief θα μεταδοθεί μέσα από το site της διοργάνωσης, ενώ η υποβολή των έργων μέχρι και το πέρας του deadline θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά. Μόνη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του χρήστη στο site. Το brief θα ανακοινωθεί την 3η 6 Μαΐου και ώρα 6 στο αμφιθέατρο του Alba Graduate Business School που είναι στην Αθήνα
Και η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Μαΐου και ώρα 7 στο Ρομάντσο, που είναι στην Ομόνοια. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο younglions.gr. Παιδιά, όμως είναι τέλειο, γιατί άμα κάποιος είναι δημιουργικός και θέλει κάπως να δείξει τη δουλειά του, είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να ακούσουμε μην ονοστρατή σε ρεφρέν και ονειράμα μια βόλτα και επιστρέφουμε. Γεια επιστρέψαμε. Σας. Επιστρέψαμε. Θέλω να πω φιλιά στον Έρβιν που μας βλέπει. Γεια σας, Έρβιν. Χαιρετίσματα. Τώρα λοιπόν θα σας πάμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα. Παιδιά. Παιδιά, πραγματικά ήταν πολύ γλυκό. Έναν ιδιαίτερο τρόπο λοιπόν βρήκε ένας ερωτευμένος Θεσσαλονικιός για να ζητήσει συγγνώμη από την κοπέλα του. Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία. Να δούμε τη φωτογραφία. Ναι. Όντως είναι ορθόγραφα. Αποκυκλοφόρησε στο τοπικό τύπο χρησιμοποιώντας σαν καμβά την άσφαλτο σε οδό στο κέντρο της πόλης. Ο νεαρός έγραψε με άσπρη μπογιά τη φράση Forgive me, princess, my princess. Δηλαδή, πριγκίπισσα όμως, συγχώρεσέ με. Με σκοπό να την δει η κοπέλα του που μένει σε κάποια από τις πολυκατοικίες και να εξηλαιωθεί. Δεν είναι γνωστό τι έγινε τελικά, αλλά σαν πρωτοβουλία συγκέντρωσε πολλά ευνοϊκά σχόλια. Μπράβο του, πραγματικά. Μπράβο του. Θα ζητήσω κι εγώ να μου κάνουν ένα τέτοιο. Θα πάω στη μαμά μου να πάω να μου κάνει. Για πες μας τώρα για το άλλο που είναι ένα πολύ γλυκό βίντεο. Με αυτό θα κλείσουμε, ναι. Η πιο συγκλονιστική λοιπόν εξαιρετική κατά του παιδικού καρκίνου. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα χειρότερο από τον καρκίνο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμα και την ίδια λέξη φοβόμαστε να ξεστομίσουμε. Κι όμως δυστυχώς υπάρχει κάτι πολύ σκληρό και βαρύ που δεν είναι άλλο από τον παιδικό καρκίνο. Αν είναι μια φορά από άνθρωπο να βλέπεις έναν ενήλικα να λιώνει, είναι ακόμα περισσότερο να παρακολουθείς τη μάχη ενός μικρού παιδιού, το οποίο η θέση είναι στο σχολείο και όχι στο νοσοκομείο, και η οποία πολλές φορές δεν καταλήγει ευχάριστα. Για όλα αυτά λοιπόν, το πρακτορείο. Με δικά σου λόγια. Ogilvy Brazil οργάνωσε την πιο υπέροχη και ευαίσθητη καμπάνια κατά του παιδικού καρκίνου για λογαριασμό του αντικαρκινικού νοσοκομείου παιδιών στη Βραζιλία. Οι πιο αγαπημένοι ήρωες των παιδιών λοιπόν χάνουν το μαλλιά τους σε μία ένδειξη αγάπης και συμπαράστασης στα παιδιά, αυτά που δίνουν τη δική τους μάχη για τη ζωή. Ας δούμε λοιπόν το συγκινητικό βίντεο της καμπάνιας, όπου μεταξύ άλλων οι γονείς των παιδιών μιλούν και για την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν λόγω της έλλειψης μαλλιών. Και με αυτό το βίντεο θα κλείσουμε. Ήταν πραγματικά που εγώ να τρέχει στον πρόνο σου, αλήθεια τώρα. Και εγώ. Εγώ άμα δεν ήμουν εδώ θα κλαιγα, αλλά εντάξει τώρα τρέχομαι. Εντάξει. Λοιπόν, καλά, κατευθείαν, ακριβώς τέσσερις. Καλά, είμαστε επαγγελματίες. Καλά, εντάξει. Εντάξει, να μας στήσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάνετε like στο You Smile. Α, πες. Όχι, πες. Κάνετε like στο You Smile, στο Facebook, στα Mad Girls, αλλά και σε όλες τις εκπομπές στο You Smile. 5 με 6 είναι η Black and White, έτσι. Να τις δείτε. Να τις δείτε. Να κάνετε like, όπως είπαμε, σε όλες τις σελίδες των εκπομπών του You Smile. Να μπαίνετε στο You Smile να μας βλέπετε, στο www.usmile.gr καθώς Web TV. Και να σας ακούτε στο www.usmile.gr καθώς Player. Έτσι. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Η Eurovision πότε είναι τελικός? Ο τελικός... Ξέρουμε. Δεν θα είναι σε δύο εβδομάδες. Εντάξει, θα έχουμε λοιπόν και να αφιέρωμα στην Eurovision κάποια στιγμή. Θέλω, πρέπει. Πρέπει. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας, φιλάκια. You smile. Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν? Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα.